Φίλες και φίλοι, ρίξιμο οσκαρικών διαστάσεων, έτσι, χολιγουντιανή παραγωγή, τρελή παραγωγή. Έχω βάλει και το πουκαμισάκι μου το ωραίο για να κάνουμε έτσι μια πολύ όμορφη εισαγωγή. Μη μου φύγετε, διότι θα κάνουμε ένα ρίξιμο μοναδικό, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι διπλή σημασία, έχει μια διπλή σημασία. Δηλαδή υπάρχει ένα στρώσιμο, αλλά αυτό το στρώσιμο έχει μία έννοια και αυτές οι κάρτες που θα ρίξουμε έχουν και μία δεύτερη έννοια. Θα δείτε δηλαδή πώς θα γίνει. Εντελώς λοιπόν, όπως βλέπετε και στην κοινότητά μου, κάνουμε ένα πολύ έτσι για πλάκα τώρα, έναν διαγωνισμό, όπου ξεκίνησε η ιστορία με το και καλά το Harrison Ford, ότι ας πούμε είναι στο κανάλι μου, ότι με ακολουθεί, έχει κάνει subscribe, οπότε κάντε και εσείς, άμα έχει κάνει ο Harrison Ford θα κάνετε εσείς, έχει πατήσει και το καμπανάκι του. Λοιπόν, και ξεκινάει από εκεί όλη η ιστορία, ότι και καλά ας πούμε να κάνουμε μια ιστορία, να την πλάσουμε δηλαδή, ότι έρχεται και μου κάνει πρόταση εμένα και πάμε, λέει, ακάσμου να γίνουμε detective και να πιάνουμε όπου εκεί που δεν μπορώ να βρω τους παραβάτες, ας το πούμε, θα τους βρίσκω με τη δική σου τη βοήθεια μέσα από τα ταρό και την αστρολογία. Ναι, όντως αυτό μπορεί να ισχύει, έτσι, ισχύει. Αν θέλουμε δηλαδή να βρούμε πράγματα, χαμένα αντικείμενα, χαμένους ανθρώπους κτλ. Ο συνδυασμός αστρολογίας με ταρό, γιατί υπάρχει τεχνική, υπάρχει μια ειδική τεχνική, είναι στην ωριαία αστρολογία αυτό, μαζί με τα ταρό, είναι, μιλάμε, όχι 100%, 150%. Δεν θα σας πω περισσότερα, για να μην, δεν θέλω να ξεφύγω, δεν θέλω να σας πω, και μιλάει η εμπειρία κιόλας εδώ, δηλαδή ότι επί του πρακτικού κομματιού. Ωραία αστρολογία και ταρό μαζί είναι ένας συνδυασμός πραγματικά φανταστικός. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν ο Χάρη, να το πούμε έτσι, ο Χάρη λοιπόν, μου κάνει πρόταση εμένα και λέει θα κάνουμε την ιστορία, θα είμαστε δύο αστυνομικοί, όχι εγώ, αυτός μαζί με έναν άλλον ή μία άλλη συνάδελφο, και όπου κολλάει η ιστορία θα έρχεται λοιπόν σε μένα, γι' αυτό έβαλα και αυτό το πουκαμισάκι και θα κάνουμε, και ποιο είναι το όμορφο κομμάτι σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη σειρά υποτίθεται που μπορεί να φτιάξουμε, ότι δεν θα φαίνομαι, θα βλέπετε μόνο τα χέρια μου, τα δαχτυλάκια μου θα βλέπετε. Και θα δείχνει, ας πούμε, πώς μπορούμε να βρούμε και πού βρίσκεται ο ένας, πού βρίσκεται ο δολοφόνος, πού βρίσκεται αυτός, πού βρίσκεται ο άλλος, τι κάνει αυτά, το ένα, το άλλο, και ξεκινάει. Λοιπόν, γι' αυτό βάλαμε και έβαλα το διαγωνισμό στην κοινότητα. Έτσι για πλάκα δηλαδή, κάντε και εσείς, πατήστε ό,τι θέλετε, ποιος θα είναι ο τίτλος της νέας σειράς, η οποία μπορεί να ξεκινήσει και να έρθει εδώ πέρα βεβαίως και στην Ελλάδα, γιατί όχι. Λοιπόν, εσείς λοιπόν, όλοι λοιπόν, χολιγουντιανό εδώ το κανάλι. Αρκετά είπαμε όμως, να μην σας κουράσω άλλο, έτσι λίγο να κάνουμε και λίγο πλάκα. 4 πακετάκια, 4 πολύ όμορφα decks. Ήταν το bottom of the deck, τα γύρισα για να δω τι γίνεται. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή, εδώ είναι ο τροχός της τύχης, μία από τις πολύ καλές κάρτες. Εδώ είναι ο ακόλουθος πεντάκτηνο, και αυτή είναι μια πολύ καλή κάρτα, έχει να κάνει και με την προσφορά, ας το πούμε. Το τρίτο deck βγήκε ιεραστές, σαν bottom of the deck, πάρα πολύ ωραία και αυτή η κάρτα, είναι και αυτές πολύ ωραίες, πολύ ωραίο deck. Και το τέταρτη κάρτα βγήκε το 3 πεντάκτηνο, που έχει να κάνει κυρίως με συνεργασίες επαγγελματικά. Τώρα, στο ερωτικό κομμάτι ή σε οτιδήποτε άλλο, έχει να κάνει με την καλή επικοινωνία, θα έλεγα εγώ. Έτσι λίγο να ξεφύγουμε, ας πούμε, να το δούμε και λίγο πιο απλωμένο, ας το πούμε. Γενικά έχει να κάνει με την καλή επικοινωνία, έχει να κάνει με ένα άτομο το οποίο έχει αξία δηλαδή και αναγνωρίζεται η αξία του, η δυναμική του κτλ. Κτλ, κτλ. 4 πράγματα. Θα μου πείτε, μα ποιο είναι το θέμα μας? Εδώ είναι που σας θέλω. Το θέμα, φίλες και φίλοι, είναι ότι θα αφήσουμε να μιλήσουν μόνα τους τα ταρό, το ρίξιμο, και να μας φανερώσουν μέσα από ένα διπλό ρίξιμο που θα γίνει, θα δείτε πώς θα γίνει, ποιες είναι εκείνες οι πτυχές οι οποίες, ας το πούμε, χρειάζεται εσείς να γνωρίζετε. Σαν να είμαστε εμείς detective. Και τώρα ανακρίνουμε τις κάρτες ταρό. Κάνουμε δηλαδή, άλλοι το λένε συνέντευξη. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ρωτάμε τα ταρό, δεν τα ανακρίνουμε, απλά ρωτάμε τα ταρό, τι πρέπει να γνωρίζουμε εμείς για αυτό το διάστημα, και το χρόνο θα τον δούμε. Τι πρέπει να γνωρίζετε εσείς που με βλέπετε, και εννοείται τώρα να διευκρινίσω ότι παίζει ρόλο πότε θα το δεις. Δηλαδή, αν το βιντεάκι αυτό το δεις μετά από ένα μήνα, αν το δει κάποιος μετά από ένα μήνα, ισχύει από τότε, ισχύει από την ώρα που κάποιος το βλέπει, έτσι. Έτσι πηγαίνει. Τώρα, έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω για όσους με ακούνε και για πρώτη φορά.
Η ενέργεια είναι πληροφορία, η πληροφορία είναι ενέργεια. Τα έχω πει σε παλιότερα βίντεο, μην επεκταθώ περισσότερο και απλά να πω το εξής, ότι υπάρχει και η θεωρία του πλέγματος. Αυτός όποιος ασχολείται έχει εμβαθύνει βαθιά στα ταρό. Η θεωρία του πλέγματος είναι ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι. Άλλοτε αυτό το πλέγμα έρχεται, γίνεται πιο έντονο όταν είμαστε κοντά με αυτόν τον άνθρωπο, αλλιώς ξεμακραίνει όταν δεν έχουμε καμία επαφή. Δηλαδή, όταν περνάμε από έναν άνθρωπο δίπλα του και του κάνουμε χώρο για να περάσει, ενεργοποιείται μια καρμική κλωστή. Θα μου πείτε, ακούστε λιγάκι. Και από εκεί επιτρέπουμε στον άνθρωπο, περάστε παρακαλώ κτλ. Αυτό δείχνει, δίνω χώρο και χρόνο στον άνθρωπο. Προσέξτε, διότι είναι πολύ σημαντικό. Δίνω χώρο και δίνω χρόνο. Αν το επεκτείνουμε λιγάκι στις συνεργασίες, στις σχέσεις κτλ., ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι, αλλά και πώς απαντάνε αυτοί οι άνθρωποι στη δική μας τη συμπεριφορά, έχει να κάνει με την ενίσχυση ή όχι της καρμικότητας. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα ευρύ θέμα. Υπάρχουν φυσικά εννοείται άνθρωποι που δεν το πιστεύουν, υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι το αμφισβητούν κτλ. Όμως το σημαντικό είναι το εξής. Όλοι οι άνθρωποι αντιδρούν σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και αυτή η συγκεκριμένη συμπεριφορά εξαρτάται και από εμάς, από τα βιώματά μας, από την εμπειρία μας, πώς θα αντιδράσουμε κτλ. Όμως, να το μαζέψουμε τώρα και να πούμε ότι εδώ, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να δούμε τι σημαντικό έχουν να μας πούνε. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε τώρα κάτι συγκεκριμένο, θα φανερωθούν όλα, θα βάλουμε βέβαια κάποια ερωτήματα συγκεκριμένα, δηλαδή θα πούμε για την κατάσταση, θα πούμε για χρόνο, θα πούμε για αυτά και θα μας απαντήσουν λοιπόν. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε, εγώ τα μαζεύω, απλά βάζω τώρα εδώ στην άκρη, εδώ θα πέσουν. Λοιπόν, όσοι επιλέξατε το πρώτο deck, επιτρέψτε μου να ανακατέψω. Αν και έχω ανακατέψει, θεωρώ ότι είναι καλό λίγο ακόμα να το ανακατέψουμε, μισό λεπτό, για να επιλέξουμε. Και θα σας πάω βήμα-βήμα να μας απαντήσουν, είναι σαν να κάνουμε τώρα αστυνομική ταινία, έτσι, αστυνομικό θρίλερ. Ρωτάμε τώρα τα τάρο. Ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η καθοδήγηση, ποια είναι η πρόκληση, το εμπόδιο που πρέπει να περάσω αυτό το διάστημα που πρέπει να βγει, τι γίνεται τώρα. Ποιο είναι το παρελθόν, ποιο είναι το μέλλον, ποια είναι η αιτία, και έχει βγει πάλι μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα, έπεσε λίγο μόνη της. Είδατε, αρχίζουν λοιπόν, όταν βάζουμε την πρόθεση και είναι δυνατή η πρόθεση, αρχίζουν τα ταρό και απαντάνε από μόνος. Οι κάρτες οι οποίες πετάγονται έχουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα να μας πούνε. Εδώ είναι το δύο κυπέλο. Το δύο κυπέλο είναι καθαρά ερωτική κάρτα. Θα μου πείτε, εδώ βέβαια σημαίνει, να σας το πω και λίγο διαφορετικά, κυρίως είναι ερωτική, κυρίως σημαίνει η ένωση, κυρίως σημαίνει και η σεξουαλική επαφή, σημαίνει όμως και σε ένα άλλο επίπεδο και η καλή επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων. Μπορεί να είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ αγαπητοί μεταξύ τους, τα πάνε πολύ καλά, επικοινωνούν σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. Μπορεί να είναι και συνεργάτες, μπορεί να είναι συνάδελφοι, μπορεί από πολλά πράγματα. Και είναι αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα το οποίο πέφτει για σένα. Μπορεί κάποιος να μου πει, μα εγώ είμαι στα μαχαίρια. Οκ, μήπως κάποιος πρέπει να υποχωρήσει λίγο και να το δει λίγο με την καρδιά του. Όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο και λίγο να μαλακώσει και να πει, ρε παιδί μου, και εντάξει, έλα κάτσε να τα βρούμε. Ή ακόμα και στο ερωτικό κομμάτι. Τώρα θα μου πείτε, ναι εντάξει, υπάρχουν και καταστάσεις οι οποίες δεν λύνονται με τίποτα. Θα μπορούσε όμως να σας πει σαν έννοια εδώ τουλάχιστον, ή βρες ανθρώπους που μπορούν να σε καταλαβαίνουν και να σε στηρίξουν, ή σαν έννοια επίσης μπορεί να σημαίνει ότι οκ, εντάξει, μαλάκωσε λίγο την καρδιά σου και άφησε το να δεις τι θα κάνεις για να περάσει. Εντάξει, γιατί μπορεί να υπάρχει και μια δυσκολία. Αλλά γενικά όμως σημαίνει εδώ η καλή επικοινωνία. Εγώ θα το αφήσω εδώ για να προχωρήσω λοιπόν με το επόμενο κομμάτι, με το κόψιμο, ωραία λοιπόν, με το κόψιμο, την επιλογή, και θα αρχίσω να σας λέω τα κομμάτια τώρα. Λοιπόν, πράγμα. Κάρτα πρώτη. Είναι η κατάσταση. Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι? Για να δούμε εδώ. Η κατάσταση η οποία βρίσκεσαι είναι δύο πράγματα. Γιατί εδώ είναι το δύο, το συνδυάζω έτσι. Δύο, εδώ είναι το δύο, σημαίνει δύο καταστάσεις. Δύο πράγματα. Το ένα είναι, ή είσαι πολύ δυνατός, πολύ δυνατή αυτή την περίοδο, πραγματικά έχεις πολύ δύναμη, θέλω να τη δεις, να τη φέρω κοντά, μου αρέσει να φέρνω κοντά τις κάρτες για να τις βλέπετε, ώστε να αποτυπώνετε στο υποσυνείδητό σας, φίλες και φίλοι, να αποτυπώνετε στο μυαλό σας, γιατί είναι σημαντικό, έχουν ενέργεια, μεταφέρουν ένα μήνυμα, έτσι. Γι' αυτό λέμε ενέργεια. Η πληροφορία, το μήνυμα, η εικόνα, όλα είναι μια πληροφορία, μια ενέργεια. Εδώ το 8, εδώ η δύναμη, σημαίνει αυτά τα δύο πράγματα που σας λέω. Ή είσαι πολύ δυνατός, πολύ δυνατή,
ή νιώθεις αδύναμη, αδύναμο, σε μια κατάσταση. Δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, σε δυσκολεύει. Το μήνυμα ποιο είναι? Το μήνυμα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι δυνατοί. Ακόμα και αυτοί που φαίνονται αδύνατοι. Ο κάθε άνθρωπος είναι δυνατός με το δικό του τρόπο όμως. Προσέξτε, δυνατός δυνατή με το δικό του τρόπο. Άλλος είναι με τις φωνές, άλλος είναι με το να μπινελικώνει, άλλος είναι με το να δείχνει βία, άλλος είναι να περνάει ένα άλλο προφίλ, ας πούμε, πιο ισχυρό ή δεν ξέρω τι, ή ακόμα και αλαζονία, έτσι. Υπάρχουν όμως και προφίλ ότι, που σημαίνει ότι άλλος μπορεί να είναι πιο ήρεμος και να είναι πάρα πολύ δυνατός. Μπορεί κάποιος να είναι ψύχρεμος και να είναι πάρα πολύ, ή ψύχρεμη και να είναι πάρα πολύ δυνατός δυνατή. Λοιπόν, η έννοια της δύναμης για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική, διότι ακριβώς ο Θεός μας έχει δώσει πολλές προσωπικές εκφάνσεις του χαρακτήρα μας, πολλούς χρωματισμούς. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εντάξει. Αλλά αυτό που λέει το μήνυμα, είσαι πολύ περισσότερος δυνατός, δυνατή από αυτό που νομίζεις, ακόμα και αν είσαι στα πατώματα. Το επαναλαμβάνω, ακόμα και αν είσαι στα πατώματα, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη για να ανταπεξέλθεις. Είναι η κάρτα της δύναμης εδώ. Τώρα, εδώ βγαίνει κυρίως η κάρτα του Λέοντα, έτσι, αντιπροσωπεύεται σαν ζώδιο, τώρα αν έχετε οροσκόπο ή ζώδιο κτλ. Είναι όμως ένα γενικό το οποίο δείχνει τώρα μία κατάσταση εδώ. Πάμε στη δεύτερη κάρτα, η οποία είναι ποια είναι η πρόκλησή σου αυτή την περίοδο, λοιπόν. Έχεις μία πρόκληση εσύ. Έχεις ένα εμπόδιο, έχεις μία δυσκολία, κάτι σε τυρανάει εσένα. Και έχει βγει ανάποδα. Αν και τις κάρτες μου πάντα τις έχω όρθιες, διότι βγαίνει από τα συμφραζόμενα σιγά-σιγά-σιγά. Παρ' όλα αυτά όμως το ανάποδο είναι η ευτυχία. Επειδή το είπαμε, εδώ είναι το 2, εδώ είναι η δύναμη, η δύναμη, η αδυναμία, εδώ είναι η ευτυχία και η οικογένεια. Ή μάλλον έχεις πολλά προβλήματα στο οικογενειακό σου περιβάλλον. Το γεγονός ότι πήγε ανάποδα σημαίνει κάποια εμπόδια τα οποία δεν σε αφήνουν να αισθάνεσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη αυτή την περίοδο. Έχεις μια κάποια δυσκολία, έτσι. Είδατε τι ωραία που ρωτάμε και απαντάνε τα ταρό. Και ναι, καταλαβαίνω, μπορεί να σας είναι και ένα ερωτηματικό αυτό εδώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως για το πλέγμα, υπάρχει και το συλλογικό ασυνείδητο, πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να επιλέγουν, ας πούμε, την ίδια κάρτα και ισχύει για όλους. Ισχύει γενικότερα ότι πώς συνδέεσαι και ποιες από αυτές τις κάρτες εδώ πέρα, με αυτές εσύ συνδέεσαι και σε απασχολούν, έτσι. Γενικά εδώ σημαίνει όμως και το εμπόδιο, μπορεί να είναι και η κακή συνεννόηση, μπορεί να είναι και η κακή συνεργασία, μπορεί να είναι μια εταιρεία, ας πούμε, γιατί και μια εταιρεία είναι οικογένεια, αν το επεκτείνω λιγάκι και να υπάρχει κακή συνεργασία. Η ρίζα, φίλες και φίλοι, είναι η ίδια. Αλλάζει μόνο ο χρωματισμός που είπαμε. Η ρίζα του προβλήματος είναι ότι όντως δεν είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Αυτή είναι η ρίζα. Τώρα, σε πιο ειδικό επίπεδο είναι, μπορεί να είναι μια οικογένεια, μπορεί να είναι μια εταιρεία, μπορεί να είναι μια συνεργασία, μπορεί να είναι συνάδελφοι, μπορεί να είναι το περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι, μπορεί να είναι όντως το οικογενειακό, μπορεί να είναι η βιολογική οικογένεια, μπορεί να είναι η αναδοχή οικογένεια, οτιδήποτε, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Βάλτε ό,τι θέλετε. Εντάξει. Επεκτείνετε και εσείς λιγάκι τον ορίζοντα. Εδώ ήταν ανάποδο, θα το αφήσουμε ανάποδο. Άρα αυτή είναι η πρόκληση και είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση και δεν είναι τυχαίο που βγήκε και το 2 που σημαίνει και η αγάπη. Ζορίζεστε με την αγάπη, μπορεί να είναι και σχέσεις εδώ βέβαια, εννοείται έτσι. Μπορεί να ζορίζεστε με τις σχέσεις, αυτή η σχέση σας έχει κάνει αδύναμους ή σας δίνει δύναμη. Κάπου λίγο εδώ τα πράγματα είναι με μια κατάσταση περίεργη. Πάμε στην επόμενη κάρτα που είναι ποια είναι η καθοδήγηση. Ας ρωτήσουμε τα τάρο, ποια είναι η καθοδήγηση που. Ωραία, συμβαίνουν αυτά. Τι κάνουμε τώρα, ποια είναι η καθοδήγηση, τι θέλουν να μας πει, για να δούμε. Και έχει βγει λοιπόν εδώ ο Άσος Κυπέλλων. Παραλίγο να τον τραβήξω λίγο ανάποδα. Λοιπόν, ο Άσος Κυπέλλων, και ανάποδα να είναι, δεν χάνει τη δύναμή του. Ο Άσος Κυπέλλων, δηλαδή, εδώ είναι το 100%. Και έτσι να ήταν, είσαι στο 80%. Γιατί ο Άσος Κυπέλλων είναι από τις πιο τυχερές κάρτες και σημαίνει ξεκίνα από την αρχή. Βγαίνει πολύ πολύ συχνά, βγαίνει πάρα πολύ συχνά στα ρηξίματα που λέει ότι ξεκίνα, σήκω στα πόδια σου, κάνε μια καινούργια αρχή. Έχεις ευλογία, δείτε εδώ το περιστέρι που είναι η ευλογία, έτσι, η ευλογία του Θεού. Δεν είναι τυχαίο αυτό και φυσικά εδώ πέρα είναι αυτοί οι πίδακες, οι πέντε πίδακες, εδώ δηλαδή, αυτό εδώ πέρα το νεράκι που ξεχύνεται, οι οποίοι είναι και οι πέντε αισθήσεις κατά κάποιο τρόπο. Με τις οποίες, με τις πέντε αισθήσεις μπορούμε να καταλάβουμε την πληροφορία και τις ενέργειες οι οποίες έρχονται. Άρα η καθοδήγησή σου είναι, έχεις και έμπνευση, έχεις και θεία καθοδήγηση, έχεις και προστασία και έχεις τη δυνατότητα, αν θέλεις μέσα από αυτή τη θεϊκή καθοδήγηση, να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή.
ή να ξεκινήσει πάλι τη συνομιλία, ή να ξεκινήσει πάλι πράγματα. Κάτι. Μπορεί να είναι από το μηδέν, γιατί εδώ δεν λέει μηδέν. Εδώ λέει ξεκινάω, σηκώνομαι και ξεκινάω να δω τι μπορώ να κάνω. Πάμε τώρα. Πού πρέπει να επικεντρωθείς. Αυτό το βάλω λίγο εδώ. Πού πρέπει να επικεντρωθείς. Πού επικεντρωνόμαστε τώρα. Για μισό λεπτό. Λοιπόν, μάλιστα. Μία πανέμορφη κάρτα που είναι το αστέρι. Είναι δείγμα τύχης, είναι κάρτα τύχης, κάρτα καθοδήγησης, ομορφιάς, μία κάρτα ροής, μία κάρτα που μπορείς να βρεις τις λύσεις σου δηλαδή. Και έρχεται εδώ λοιπόν, εδώ, σαν τέταρτη κάρτα, το βάλω εδώ πέρα, η οποία αυτή η τέταρτη κάρτα, να το πω ως εξής. Στα τσιγκάνικα, σε κάποια τσιγκάνικα ρηξίματα, έχουμε κάποιες έννοιες και κάποιους συμβολισμούς. Ή Αιγυπτιακά, ή Ρουμάνικα που λένε και αυτά, τα οποία έχουν προέλθει μέσα από την πάροδο των χρόνων. Το σταυρώνω σημαίνει αυτό που έρχεται στα πόδια σου, το οποίο πολλές φορές δεν είναι και εύκολο κομμάτι. Το σταυρώνω, το πιάνετε. Δηλαδή, που σημαίνει ότι έχεις να κουβαλήσεις ένα βάρος, ένα σταυρό δηλαδή. Αλλά από την άλλη όμως είναι και ευλογία. Διότι είσαι πολύ κοντά στη λύση. Εδώ λοιπόν αυτό εσένα που σε σταυρώνει και που σε έρχεται στα πόδια σου να το αντιμετωπίσεις, όχι να το κλωτσίσεις, αλλά να το δεις και να κάνεις την κίνηση, έτσι δεν κάνουμε τα πόδια με κίνηση. Όταν θέλουμε να τρέξουμε, όταν θέλουμε να έχουμε μια παρόρμηση, θέλουμε να πάμε έναν άνθρωπο αγκαλιά, δεν τρέχουμε, λέω τώρα, έτσι, από τη χαρά μας και αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια παρόρμηση, το σώμα μιλάει λοιπόν. Εδώ είναι από τις πολύ όμορφες κάρτες που δείχνει την καθοδήγηση και το σταύρωμα είναι ευλογία εδώ. Από πίσω κρύβεται ο αριθμός 7. Οι 7 πλειάδες, οι οποίες για την αρχαία Ελλάδα είχαν μια πολύ ιδιαίτερη εσωτερική ερμηνεία. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είδατε πόσα κρύβουν όμως τα ταρό, πόσους συμβολισμούς, πάρα πολλούς συμβολισμούς. Λοιπόν, και 7 πλειάδες και ο αριθμός 7 δεν είναι τυχαίος, όμως οι πλειάδες σε ένα επίπεδο δείχνουν διδασκαλία, δείχνουν καθοδήγηση. Άρα έχεις μια σωστή καθοδήγηση. Και δεν είναι τυχαίο δηλαδή και αυτό εδώ πέρα ο Άσος Κούπα μαζί με το αστέρι που έχει έρθει. Γενικά είναι πολύ τύχη και προστασία, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο, στην πέμπτη κάρτα, η οποία είναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει, okay. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τι γίνεται λοιπόν στη ζωή μας τώρα, τι κάνουμε. Και είναι μια βασίλισσα ράβδων. Η βασίλισσα αυτή αφορά τα ζώδια της φωτιάς ή και οροσκόπους. Βέβαια εδώ έχουν πέσει τώρα, μόνο γη δεν έχει πέσει από ό,τι βλέπω. Δεν έχει σημασία, γιατί εδώ έχουμε λέον, υδροχό, εδώ έχουμε όλα τα ζώδια του νερού και εδώ έχουμε φωτιά. Εντάξει. Άρα τι έχουμε, εδώ τι έχουμε φίλες και φίλοι. Έχουμε πολύ νερό που σημαίνει και πολύ ευαισθησία και πολύ συνέστημα. Είστε άνθρωποι που αυτή την περίοδο έχετε πολύ συνέστημα. Και η βασίλισσα αυτή εδώ πέρα σου λέει συνέστημα, αλλά χρειάζεται και εκείνη η ενέργεια, η δύναμη, η πίστη ότι θα τα καταφέρεις. Αυτή η βασίλισσα είναι πολύ δυνατή. Και έχει γη πάλι λέον εδώ, έτσι. Ο λέον πάλι ακριβώς σημαίνει ότι επειδή επιμένει, δείχνει το πείσμα, τη δύναμη, την πραγματική δύναμη, ότι δεν θα μασίσει. Ότι θα τα καταφέρει, ότι δεν θα λυγίσει, ότι θα προχωρήσει. Άρα φίλες και φίλοι, αυτό που σας απασχολεί γενικότερα, το οποίο είναι μια συναισθηματική φύσεως και μια δυσκολία που έχετε αυτή την περίοδο, η επίλυση είναι ότι έχεις προστασία, θα τα καταφέρεις, έχεις δύναμη, έχεις καθοδήγηση και υπάρχει η βασίλισσα που σημαίνει προχώρα. Πάμε να δούμε λίγο χρόνους τώρα, πάμε στη δεύτερη ερμηνεία. Η χρόνη λοιπόν φίλες και φίλοι είναι ο εξής. Εδώ αυτή είναι η τωρινή κατάσταση, έτσι. Και επειδή έχουμε το 8, αυτό το 8 μπορεί να σημαίνει πριν 8 εβδομάδες, μάλλον είναι 8 εβδομάδες, μάλλον 8 ημέρες, 8 εβδομάδες έως 8 μήνες, μπορεί να είναι μια κατάσταση που αφορά λίγο και το παρελθόν και συνδέεται με το παρελθόν, αλλά συνδέεται και με το μέλλον. Γιατί είναι ο συνδετικός κρίκος, θα το δούμε. Η δεύτερη κάρτα έχει να κάνει με το παρελθόν. Αυτή η κάρτα είναι κάτι το οποίο σε ακολουθεί από το παρελθόν. Είδατε πως βγαίνει μαγικά με έναν ωραίο τρόπο. Λοιπόν, και δείχνει και την πρόκλησή σου. Εδώ έχει ο αριθμός 10. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να είναι πίσω 10 μέρες, 10 εβδομάδες, έως και 10 μήνες περίπου. Εντάξει. Το επόμενο, η επόμενη κάρτα που είναι το 3 είναι το μέλλον. Το μέλλον έχει να κάνει με τον Άσο. Άρα ο Άσος σημαίνει στον. Δεν θα έλεγα χρόνο, γιατί πάει πάρα πολύ. Και συνήθως οι Άσοι, μάλλον και δείχνουν λίγο και εποχές.
αυτές οι κάρτες. Οπότε θα έλεγα, εντάξει, μια εβδομάδα, ένα μήνα. Έχεις λοιπόν όλη την ευκαιρία, όλα αυτά τα πράγματα να καταφέρεις να τα ισιώσεις, έτσι. Στο 4 εδώ που έχουμε, το 4 εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε λοιπόν το λόγο, ποιος είναι ο λόγος και ποια είναι η λογική. Και έχει βγει αυτή η κάρτα, η πολύ δυνατή, που λέει βάλε κάτω τη λογική σου. Υπάρχει αρκετή δύναμη και αρκετή αυτοπεποίθηση και αρκετή τύχη με το μέρος σου, εφόσον βέβαια πάρεις και τη ζωή στα χέρια σου, το πούμε κατά κάποιο τρόπο, και οδηγήσεις και εσύ τις εξελίξεις και τις καταστάσεις. Και αυτή η πέμπτη κάρτα είναι η δυναμική σου επίσης. Στο προηγούμενο ήταν το αποτέλεσμα, αλλά σημαίνει και η δυναμική. Είναι η δεύτερη ερμηνεία που δίνουμε, έτσι. Και η δυναμική τι σημαίνει εδώ? Τι σημαίνει αγαπημένη μου, βασίλισσα. Βασίλισσα σημαίνει δύναμη. Θα μου πεις, μα εγώ είμαι άντρας. Ναι, είναι η δυναμική σου, γιατί είναι γένους θηλυκού η δυναμική. Η δυναμική σου να αλλάξει την κατάσταση. Μπορεί να είναι και ένα πρόσωπο εδώ το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει, έτσι. Είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, μπορεί να μην αφορά μάλλον εσένα, μπορεί να είναι και ένα πρόσωπο το οποίο είναι στο προσκήνιο και είναι εκεί για να σε βοηθήσει. Όποιο πρόσωπο είναι αυτό. Με συμβουλή, με σοφία, με γνώσεις. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το πρώτο μας φοβερό ρίξιμο. Λοιπόν, να τα μαζέψω για να πάμε στο δεύτερο deck, στη δεύτερη επιλογή μας. Να δω τι θα μας βγάλουν τα ταρό, έτσι, να δούμε από μόνα τους, κάνουμε μία, κατά κάποιο τρόπο, τα ρωτάμε και εκεί να απαντάμε. Τώρα το θέμα μας ποιο είναι, αφήνουμε δηλαδή κυρίως, κάνουμε συνέντευξη να το πω έτσι. Όχι ανάκριση, κάνουμε μία μικρή συνέντευξη. Εντάξει, φορά και το πουκαμισάκι, σένιο, σας παρακαλώ πολύ, όλα τέλεια, πάμε. Το φόρεσα για την περίσταση. Για να δω κάτι. Είναι όλες αυτές οι κάρτες μου. Μία ανάποδα ήταν. Κυρίως, φίλες και φίλοι, να σας πω το εξής πριν ξεκινήσω εδώ. Εγώ ρίχνω τις κάρτες μου όρθιες πάντα. Άμα θες μπορεί να το κάνει κάποιος. Δεν σημαίνει ότι υστερεί αν κάποιος κάνει και ανάποδες τις κάρτες. Μπορεί κάποιος να βάλει και τις ανάποδες κάρτες. Δεν τις βάζω ανάποδα τις κάρτες. Αφήνω από τα συμφραζόμενα και από τις ενέργειες που θα βγουν πλάι, πάνω, γύρω, γύρω. Γιατί μία κάρτα ούτως ή άλλως θα μιλήσει. Εξάλλου, παραδείγματος χάρη να σας πω κάτι. Αν ο ήλιος γυρίσει ανάποδα, εδώ είναι στο 100%. Αν γυρίσει ανάποδα, επειδή είναι από τις πολύ δυνατές κάρτες, δεν χάνει πολύ δύναμη. Εδώ είναι στο 100%. Εδώ ας πούμε είναι περίπου στο 90%. Εντάξει, okay, έχεις μια δυσκολία. Εντάξει. Αν παραδείγματος χάρη γυρίσει αυτός ανάποδα, που είναι η προδοσία. Εντάξει, σημαίνει προδοσία. Εδώ τι σημαίνει, μη προδοσία. Σημαίνει πάλι εμπόδιο. Στα ταρό σημαίνει ακριβώς ίδια. Είναι, πάλι έχεις εμπόδιο, θα χρειαστεί να κοπιάσεις, ίσως εδώ, να έχεις, δηλαδή εδώ που είναι στο 100%, άντε να έχεις εδώ ένα 80% τώρα από τη δυσκολία. Πού να δούμε τώρα για τον καθένα αν είναι 80, 90, 100% κτλ. Αυτό είναι αυτό το οποίο έχουν πει και οι διδάσκαλοι του ταρό, οι μεγάλοι, όποιος διαβάσει τώρα παπείς κτλ. Θα καταλάβει λοιπόν. Σου λέει όμως ότι εντάξει, γι' αυτό χρησιμοποιώ τις κάρτες όρθιες και εμπιστεύω με τη δυναμική τους. Εγώ, δεν σημαίνει ότι κάποιος που χρησιμοποιεί, να μην παρεξηγηθώ, κάποιος που βάζει και τις ανάποδες κάρτες δεν ισχύουν. Προς Θεού, έτσι. Εννοείται ότι ισχύουν και εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να το έχει σαν τη δική του, σαν το δικό του ρίξιμο. Sorry που έκανα αυτή τη μικρή αυτή, γιατί ήταν μια-δύο κάρτες ανάποδες. Απλά το λέω έτσι, σαν διευκρίνηση για να ξέρετε. Δεν είναι κακό λοιπόν να χρησιμοποιούμε όρθιες κάρτες όπως και ανάποδα. Ό,τι βολεύει τον καθένα. Πάμε τώρα. Συνέντευξη νούμερο 2. Χολιγουδιάνη συνέντευξη. Το είπαμε λοιπόν. Για να δούμε τι θα απαντήσουν για εσάς που διαλέξατε το δεύτερο deck. Κάτι το οποίο χρειάζεται φυσικά να μάθετε. Ρωτάμε όμως τα ταρό γενικά να αποκαλύψουν όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν αυτή την περίοδο περίπου στη ζωή σας και χρειάζεται κάπου να δώσουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Επίσης τις κάρτες, τα decks, επειδή υπάρχουν διάφορες απόψεις, η δική μου η άποψη είναι ότι χρειάζεται να ανακατεύονται και να ανακατεύονται καλά. Όχι μία φορά, όχι δύο φορές, αλλά λένε τρεις φορές. Αν θέλει κάποιος το κάνει έτσι, αλλά εγώ η δική μου η άποψη είναι ότι χρειάζεται να ανακατευθούν παραπάνω από τρεις φορές για να μπει καλά η πρόθεση και η ενέργεια, στο πούμε, να ποτιστεί η ενέργεια. Ξεκινάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Το νούμερο 1, φίλες και φίλοι, είναι η κατάσταση τώρα. Έχετε κάποια νίκη, έχετε νικήσει, προέρχεστε από κάποια νίκη, θα πείτε μα ρε ακασολοίτεστρο. Λοιπόν, αν προέρχεσαι όλο από ήτες, σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή να νικήσεις και εσύ, να γυρίσει ο τροχός, έτσι, να γελάσει και ο φτωχός που λένε.
Όμως έχει να κάνει με το 6. 6 λοιπόν μπαστούνι, που δείχνει ότι είσαι ένα άτομο το οποίο τουλάχιστον αυτό που μπορεί να κάνει αυτή την περίοδο είναι επιτέλους να βγει προς τα έξω, περισσότερο δυναμισμό, και επειδή είναι ο αριθμός 6 σημαίνει και κάποια από το παρελθόν καταστάσεις που μπορεί λίγο να σε οδήγησε σε μια δυσκολία. Τώρα, η νίκη τι σημαίνει για τον καθένα? Προσέξτε, η ρίζα είναι η ίδια. Τι σημαίνει νίκη για τον καθένα? Νίκη μπορεί να είναι μια σχέση, νίκη είναι μια νέα δουλειά, νίκη είναι μια συμφωνία, νίκη είναι έγινα καλά, νίκη είναι βρήκα την υγειά μου, νίκη είναι ξέρω εγώ, βλέπω αυτό το βίντεο. Λέω τώρα. Εξαρτάται τι σημαίνει για τον καθένα. Για τον κάθε άνθρωπο σημαίνει διαφορετικά. Αλλά είναι μια από τις πολύ δυνατές κάρτες, πολύ ισχυρή κάρτα, δείχνει όντως τη νίκη. Τώρα, δείχνει και τη δόξα, δείχνει και τη λάμψη, μπορεί να ενεργοποιηθείτε στα social media, ενώ δηλαδή να είστε ενεργοί στα social media, να βάζετε μια φωτογραφία και να έχει, πώς να σας το πω, ξέρω εγώ, να σας φέρει και κάποια λεφτά. Λέω τώρα. Λοιπόν. Το επόμενο. Η δεύτερη. Μα, να το κάνω έτσι για να το βλέπετε και εσείς. Συγγνώμη, πριν δεν το έκανα. Πάμε τώρα. Η δεύτερη κάρτα. Η δεύτερη κάρτα είναι η πρόκληση. Ποιο είναι το εμπόδιο σου, η πρόκλησή σου και είναι ο διάβολος? Α, μάλιστα. Πέρασες πολύ δύσκολα, αγαπημένοι μου. Πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ. Γι' αυτό μου ήρθε εμένα και το είπα, μα τρώμε όλο ήττα κτλ. Γιατί εδώ έχει βγει ο διάβολος, είναι βέβαια και καρμικές καταστάσεις, έχεις αλυσοδεθεί με ένα καρμικό γεγονός. Υπάρχουν καρμικοί άνθρωποι και καρμικά γεγονότα. Όταν λέμε κάρμα, μεγάλη κουβέντα βέβαια, δεν μπορώ να το επεκτείνω τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί θα πρέπει να μιλάω με τις ώρες για να το δούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι του κάρμα και υπάρχουν και πολλοί, να σας το πω λίγο, αστρολογία και πάρα πολλοί και αστρολογικοί νόμοι καρμικοί. Και υπάρχει και η καρμική αστρολογία. Πάνω χάρη μια πολύ ισχυρή καρμική αστρολογία, δείκτης είναι ο Κρόνος, ο Πλούτονας φυσικά, και φυσικά υπάρχει η Σελήνη και ο νότιος και ο βόρειος δεσμός, που λέγεται και η ουρά του δράκου. Ειδικά εξετάζουμε βόρειο-νότιο δεσμό, εξετάζουμε βόρειο-νότιο δεσμό στα καρμικά γεγονότα. Εδώ δείχνει εμπόδια, εδώ δείχνει δυσκολίες, εδώ δείχνει ανθρώπους, εδώ δείχνει καταστάσεις, δύσκολα πράγματα. Έχεις μεγάλη πρόκληση. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύναμη. Ναι, κουνήθηκε κιόλας, μάλιστα. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι δύναμη για να την ξεπεράσεις αυτή την πρόκληση. Εντάξει. Αλλά τι δείχνει εδώ, να το πούμε λίγο συμβολικά. Φεύγεις νικητής, νικήτρια. Γιατί αυτή είναι η ρίζα, αυτή είναι η ουσία. Φεύγεις τελικά από αυτή τη δύσκολη, όποια και να είναι για τον καθένα αυτή η δύσκολη κατάσταση. Ή να το πω διαφορετικά. Έχεις τη δυνατότητα, έχεις τη δύναμη να ξεφύγεις και να ανασάνεις από αυτό το εμπόδιο και από αυτή τη δυσκολία. Εντάξει. Πάμε τώρα στο επόμενο, στο οποίο είναι ποια είναι η καθοδήγηση. Ποια είναι η καθοδήγηση, ρε παιδί μου? Δώσε μας μια καθοδήγηση. Και εδώ έχουμε τώρα, σε έχουν βάλει στη μέση. Εδώ είναι ο διάβολος, εδώ είναι ο άγγελος. Δες. Εδώ έχουμε όλα τα ζώδια της φωτιάς, εδώ έχουμε τον εγώκερο και εδώ έχουμε τον τοξότη. Αν κάτι κάπου κάβεσαι, μιλάμε για ζώδιο και μιλάμε για οροσκόπο. Επειδή όμως μίλησα για κάρμα, μπορεί να δείτε και τη σελήνη σας που την έχετε. Αν είναι στον εγώκερο, ας πούμε, είναι στον τοξότη και το βόρειο νότιο δεσμό και κυρίως. Αν θέλετε και πάμε πολλά αστρολογικά προγράμματα, μπορεί να το δείτε, θα σας τα βγάλει αυτόματα και να το δείτε που είναι τοποθετημένα. Το λέω γιατί σε αυτό το είδατε. Εδώ, σε αυτό το ρίξιμο χρειάστηκε να το πω. Από την άλλη όμως έχει προστασία, είναι η εγκράτεια εδώ, που δείχνει ότι υπάρχει προστασία, υπάρχει καλός σκοπός, πηγαίνεις εδώ δηλαδή, φεύγεις από αυτό το αρνητικό, μπορεί να και αρνητικές ενέργειες εδώ. Ναι, εδώ μπορεί να είναι κακογλωσσιά, μπορεί να είναι και καταρίτσες, μπορεί να είναι και αυτά, υπάρχουν δυστυχώς, ναι, υπάρχουν και κολλάνε πάνω μας. Πώς κολλάνε πάνω μας? Κολλάνε στην άβρα μας. Τι σας λέω τώρα, τέλος πάντων, μην επεκταθώ. Η άβρα μπορεί να πει κάποιος, μα τι μας λες τώρα αυτά, η άβρα υπάρχει και όχι μόνο υπάρχει, έχει βγει και σε φωτογραφία μάλιστα. Λοιπόν, την έχουμε βγάλει και φωτογραφία. Λοιπόν, ας μην όμως το θετικό, ας πάμε σε αυτό εδώ πέρα, το οποίο λέει είσαι στο καλό κομμάτι, στο θετικό κομμάτι. Μπράβο, ωραία. Η επόμενη κάρτα είναι που πρέπει να συγκεντρωθώ. Για να δούμε. Πού να συγκεντρωθώ λοιπόν. Ω, άλλος άσος εδώ. Και σε σένα εδώ βγήκε στο προηγούμενο deck. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Εδώ δείχνει τον παράδεισο. Αν το δείτε λίγο, είναι σαν ένας παράδεισος. Πρέπει να περάσω μέσα από αυτή μια όμορφη διαδρομή. Όλα είναι ανθισμένα. Ο άσος πεντάκρινο, ναι, μιλάει για υλική οικονομική δύναμη.
Ίσως ήταν ένα φιλόδοξο επιχείρημα στα επαγγελματικά και δεν σας βγήκε. Μπορεί, μπορεί να είναι αυτό. Φεύγετε όμως νικητές γιατί γλιτώσατε, γιατί έχετε ευλογία και σας πάει κάπου αλλού και κάνετε ένα νέο ξεκίνημα. Η άση γενικότερα σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και στο ερωτικό, ναι, σημαίνει νέο ξεκίνημα. Με ποιο, εδώ στο ερωτικό μπορεί να σημαίνει με, και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια οικονομική επιφάνεια. Δεν είναι κακό. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια οικονομική άνεση, ή μπορεί να αφορά εσάς, ή μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο συμβολικά. Τη σταθερότητα. Διότι τα πεντάκτηνα γενικότερα, όταν πέφτει και λέμε, γιατί αυτό σημαίνει σε πολλά πράγματα, σημαίνει σταθερότητα και στα επαγγελματικά πρέπει να έχουμε σταθερότητα, μια οικονομική ασφάλεια. Και στα ερωτικά είναι ένα στέρεο έδαφος. Μπορεί μια σχέση να αντέξει αν υπάρχει στέρεο έδαφος. Όχι, φίλες και φίλοι. Καλό το σεξ, προσέξτε. Καλό το σεξ. Περνάμε ωραία. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να αντιληφθούμε στη ζωή, στα οποία δείχνουν επίσης και μια επικοινωνία, μια σταθερότητα, μια ασφάλεια, μια φροντίδα, γιατί αυτά είναι και θέμα των ανθρώπινων σχέσεων, έτσι. Εκτός και αν υπάρχει συνεννόηση, μεγάλα παιδιά είμαστε όλοι, συνεννόηση και λένε, οκ, okay, εντάξει, κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω κάτι άλλο, όχι πια φίλοι, μόνο το σεξουαλικό κομμάτι, το οποίο είναι μια χαρά, εντάξει. Αλλά γενικά όμως, για να μην το πάω εκεί, για να μην σας μπερδέψω, κυρίως σημαίνει δυσκολίες εδώ σε οποιοδήποτε τομέα. Και στα αισθηματικά και στο σεξουαλικό ίσως κομμάτι και στις συνεργασίες και στα ό,τι απασχολεί τον καθένα. Είπαμε, η ρίζα είναι η ίδια. Αλλάζει ο χρωματισμός κατά κάποιο τρόπο. Το επόμενο κομμάτι, η πέμπτη κάρτα, είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Και το αποτέλεσμα είναι η σελήνη, φίλες και φίλοι. Και είπαμε προηγουμένως, μίλησα προηγουμένως για τη σελήνη και είναι καρμικότατα εδώ. Καρμικές σχέσεις, συναντήσεις με ανθρώπους σε οποιοδήποτε τομέα. Όμως, ποιο είναι το αποτέλεσμα εδώ, το οποίο σας λέει αυτή η κάρτα, να τη δείτε εδώ, η σελήνη, η οποία έχει πάντα μία διπλή όψη. Δηλαδή, έχει μία πύλη εδώ και έχει δύο κολόνες, όπως έγινε και τις μεγάλες ιέριες. Αυτή η διπλή όψη σημαίνει πάντα διπλή κατάσταση, διπλή ενέργεια, η οποία είναι η φανερή και η κρυφή. Έχετε πράγματα μέσα σας, στην ψυχή σας, τα οποία δεν τα έχετε φανερώσει για τον ΑΒ λόγο. Δεν θα σας πω καλός ή κακός, μάλλον καλός έχετε κάνει και δεν τα έχετε φανερώσει. Μπορείτε να φανερώσετε μόνο αυτά τα οποία θέλετε. Ακούστε όμως την ψυχή σας, ακούστε τη διαίσθησή σας που σας πηγαίνει. Ένα πολύ όμορφο ρήξιμο. Έχει πολύ ωραίες πληροφορίες. Λοιπόν, και έχει να κάνει με θέματα ψυχής. Άρα εσάς, πριν ήταν θέματα συναισθημάτων, ας το πούμε, εδώ είναι θέματα ψυχής κυρίως. Γιατί και αυτός εδώ την ψυχή σου θέλει. Την κυνηγάει λοιπόν. Γιατί? Για να τραφεί με ενέργεια. Τώρα πώς, αφήστε το, μην το μπλέξουμε. Θα πρέπει να πάει πάλι να... Σας λέω πράγματα και σας λέω συνέχεια, α, μην το μπλέξουμε, μην το μπλέξουμε, θα μου πείτε στο τέλος, πες μας και κάτι. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η έννοια του καλού και του κακού πάντα έχει να κάνει με την αφύπνιση του ανθρώπου, με την αφύπνιση της ψυχής, με τη συνειδητότητα. Τι είναι αυτό που διαφέρουμε εμείς από τα ζώα? Διαφέρουμε στο επίπεδο της συνειδητότητας. Εντάξει, της επίγνωσης. Καταλαβαίνουμε πλέον τι είναι κακό, τι είναι καλό. Αυτός ο άνθρωπος εδώ καταλαβαίνει τι είναι καλό, τι είναι κακό. Σε κοινωνιολογικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε ανθρώπινο επίπεδο. Όλα αυτά που γίνονται στη σημερινή εποχή αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε και μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι καλό και κακό. Ένας φόνος π.χ. δεν είναι καλό πράγμα. Εντάξει, είναι από τα χειρότερα πράγματα. Έτσι λοιπόν το κακό θρέφεται μέσα από όλη αυτή τη μαυρίλα και την κακία. Το αφήνω εδώ. Αυτό θα συμφωνήσουν όλοι, συμφωνεί και η θρησκεία, συμφωνούν κτλ. Αλλά αυτό που χρειάζεται εσύ να δεις και να κάνεις αυτή την περίπτωση είναι να ακούς την ψυχή σου και τη διαίσθησή σου και δες τα όνειρά σου αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος όπου για τις επόμενες ημέρες θα έλεγα, 18 περίπου ημέρες, που είναι και η φάση της σελήνης, όχι συγγνώμη, 18 ημέρες, ναι, και δες τις φάσεις της σελήνης. Νέα σελήνη και παντσέλιον επηρεάζεσαι πάρα πολύ. Δες όνειρα, δες λίγο καταστάσεις, λες ίσως εικόνες. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, δεν ξέρω, θα σας έχει τύχει σίγουρα, γιατί έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος, είναι απόλυτο ανθρώπινο. Εκεί πίνεις τον καφέ σου, κάνεις το τσιγαράκι σου ή λες και καμιά βλακεία με το φίλο σου και αυτά, τσουπ σου έρχεται μια εικόνα. Δεν είναι τυχαία. Ή εκεί που χαλαρώνεις, πίνεις το ποτάκι σου αυτά, έχεις ηρεμήσει λίγα και τσουπ κάτι σου έρχεται. Σου έρχεται μια εικόνα, μια ιδέα, μια εικόνα, μια σκηνή, κάτι. Δες το, κάτι σε αφορά και είναι η επίλυσή σου. Πάμε τώρα στη δεύτερη ερμηνεία, έτσι. Εδώ είναι το παρόν.
Εδώ δείχνει το παρόν, εδώ δείχνει τη δύναμή σου. Δείχνει ναι, δείχνει τη δύναμή σου και δείχνει ότι τα καταφέρεις και μπορείς να τα καταφέρεις θαυμάσια. Μπορεί και, εδώ μπορεί να είναι και μια ευλογία εδώ, έτσι. Μπορεί να είναι και ότι θα έρθει και παπάς να μας αγιάσει και τα λοιπά. Οκ, okay, εντάξει. Επίσης τώρα, εδώ είναι το παρελθόν. Τελειώνει αυτός εδώ. Τελειώνει. Και αυτός εδώ βιάζεται ο άσος. Λοιπόν, να εννοηθεί εδώ. Αυτό είναι καλό. Και αυτός εδώ τελειώνει. Τα εμπόδια αυτά μπορούν να τελειώσουν. Το μέλλον σου είναι αυτό εδώ. Δεν είναι αυτό εδώ το μέλλον. Εντάξει, ό,τι ήταν το παρελθόν σου, ναι, μεν σε πάει σε μια κατάσταση, αλλά αυτό είναι το μέλλον σου, έτσι. Εδώ δείχνει τη λογική, τη λογική που υπάρχει πίσω από όλη αυτή την κατάσταση ή από όλο αυτό που περνάς. Τα ταρό σου απαντάνε και σου λένε έχει γίνει για να βρεις τη δύναμή σου και να ξεκουμπιστείς, να φύγεις, να κάνεις κάτι καινούργιο, να πας κάπου αλλού, να κάνεις κάτι άλλο, πιο ασφαλές. Ό,τι είναι αυτό για την καθένα. Και το επόμενο που έχουμε είναι η δυναμική. Αυτή είναι και η δυναμική σου. Είσαι άτομο ιδιαίτερα διαισθητικό, πολύ δυνατά διαισθητικό. Μην το αμελήσεις. Μην το αφήσεις. Δες το λιγάκι. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σου. Ωραία φίλες και φίλοι. Και το δεύτερο deck το τελειώσαμε. Και πάμε τώρα να δούμε στο τρίτο deck, το οποίο θα επιλέξω κι εγώ. Λοιπόν. Ναι, έχω μια τρέλα με τον αριθμό 3, αλλά κυρίως αυτό που επέλεξα ήταν διότι είναι τα συγκεκριμένα ταρό μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτή την περίοδο, έτσι. Λοιπόν, για να τα φέρουμε εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν, εδώ είναι οι ιεραστές. Οι ιεραστές, φίλες και φίλοι, είναι και η καλή υγεία, είναι ότι επίσης γιορτάζουμε που είμαστε ζωντανοί, που τα πράγματα εντάξει, okay, έχουμε τις δυσκολίες μας, έχουμε αυτά, αλλά καταφέρνουμε όμως, έχουμε και επιλογές. Η ιεραστή σημαίνει και η επιλογή σε μία κατάσταση. Λοιπόν, να ανακατέψω λίγο. Αυτές οι κυταρό είναι πολύ ιδιαίτερες, διότι αν παρατηρήσετε, έχει πάνω πολλές πληροφορίες, έχει και το νούμεράκι, έχει και το ζώδιο, είναι πολύ έτσι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε πάμε να το δούμε. Για να δούμε τι θα μας βγάλει. Ρωτάμε λοιπόν τα ταρό, για να δούμε τι έχουν να μας πούμε. Τους παίρνουμε συνέντευξη τώρα. Τα ανακρίνουμε κατά κάποιο τρόπο. Ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Εντάξει, το λέω πολύ καλοπροαίρετα. Για να δούμε λοιπόν τι έχουν να μας πούνε. Πάμε. Πρώτη κάρτα που θα επιλέξω. Που είναι η κατάσταση τώρα και είσαι σε δίλημα. Τι να κάνω τώρα, να μείνω ή να φύγω. Είπαμε, η ρίζα είναι η ίδια. Ο χρωματισμός αλλάζει. Δηλαδή, να μείνω σε αυτή τη σχέση ή να φύγω. Να μείνω σε αυτή τη δουλειά ή να μείνω. Να πάω στο Hollywood εγώ ή να μην πάω, ε. Να κάνω περισσότερα βίντεο ή να μην κάνω, παρόλο που έχω πολλή δουλειά. Είναι τα διλήμματα λοιπόν που έχουμε εσωτερικά όλοι οι άνθρωποι μέσα μας, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι. Λοιπόν, ο αριθμός 2 βέβαια δείχνει και τις σχέσεις, από πίσω αν παρατηρήσετε ότι υπάρχει και η σελήνη εδώ, επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από τις φάσεις της σελήνης, είναι το ζώδιο του ζυγού που κρύβεται, που σημαίνει και ο ζυγός προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία, να τα καταφέρει να ισορροπήσει, αλλά αυτό που λέει η κάρτα είναι άκου μέσα την ψυχή σου, όταν πας να κάνεις επιλογές, εντάξει, έχεις τη δύναμη, μπορείς να φέρεις την ειρήνη στη ζωή σου, να ηρεμήσεις δηλαδή. Υπάρχει μία στασιμότητα. Εντάξει, σου λέει εδώ υπάρχει μία στασιμότητα. Τώρα κάπου τα πράγματα ίσως να προχωράνε όπως θέλεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Οκ, okay, άστο να υπάρχει, θα βρεις τη λύση, θα ανοίξει αυτό και θα τα καταφέρεις να βρεις τη λύση η οποία την ψάχνεις, ας το πω. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε στη δεύτερη κατάσταση. Για να δούμε. Το δεύτερο είναι η πρόκλησή μας. Ποια είναι η πρόκληση λοιπόν, για να δούμε. Εδώ έλασε. Ποια είναι η πρόκληση που έχουμε. Η πρόκληση λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είναι τα γενικότερα, μάλιστα, είναι οι δυσκολίες που έχουμε. Γι' αυτό σας είπα από τα συμφραζόμενα και όλα εδώ. Είναι οι δυσκολίες στον εργασιακό τομέα. Αμφιβολίες. Ναι, να πάω Hollywood ή να μην πάω. Να πάω στο Hollywood, με θεωρούν ειδικό, αλλά. Ή γίνεται έτσι, λέω τώρα. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, είναι ότι. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αξία. Εντάξει, έχετε αξία.
Επίσης, εδώ σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να πάω να ζητήσω και βοήθεια και από άλλους ανθρώπους ή τη βοήθεια κάποιων οποίοι γνωρίζουν. Για να υπάρχει μια συνεργασία, για να υπάρχει μια μέσα από άλλους ανθρώπους ένα στήριγμα, δημιουργικότητα, να έχουμε κοινούς στόχους, εγώ καιρός εδώ από πίσω, αριθμός 3, δεν είναι κακό. Αλλά θέλω όμως να σου πει ότι ανοίξου γενικά. Σαν γενικό τέτοιο είναι ότι υπήρχε ίσως ένα κλείσιμο λίγο και λίγο δυσκολία στην επικοινωνία. Αυτό είναι το εμπόδιο σου. Και κυρίως σε θέματα εργασίας ίσως. Δηλαδή, ναι μεν σε βλέπουν ως ένας άνθρωπο που ξέρει, γνωρίζει κτλ. Λίγο θέλουν λίγο περισσότερο σε θέματα συνεργασίας. Ή μπορεί να αφορά ένα άλλο μήνυμα, το οποίο είναι εσύ να πας σε κάποιον, ο οποίος θα σε βοηθήσει να είναι ειδικός. Λίγο να το κινήσει σαν κομμάτι αυτό, έτσι. Το άλλο μπορεί να σημαίνει και λίγο προβλήματα στα οικονομικά. Θα μου πεις και ποιος κόσμος δεν έχει τα προβλήματα οικονομικά. Μάλιστα. Να πω και κάτι άλλο. Εδώ είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εντάξει. Η επόμενη κάρτα είναι η καθοδήγηση. Δεν είναι και τόσο αρνητική αυτή, ρε παιδί μου. Απλά είναι λίγο... Α, η καθοδήγηση είναι ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι πεντάκτωμα. Εδώ βγαίνει τώρα, εδώ έχει βγει λοιπόν ξυφών και έχουν βγει δύο πεντάκτηνα. Μπορείς να ισορροπήσεις. Μπορείς να τα ισορροπήσεις. Εδώ έχει βγει μια άλλη αποτύπωση του εγώ καιρού. Είναι το δύο, ότι βρίσκω ισορροπία στη ζωή μου. Μπορώ να φέρω την επιτυχία στη ζωή μου και μέσα από την ισορροπία που διατηρώ. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι πάμε στην υπερβολή. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Πολλές φορές διαβάζω και εγώ περιοδικά ή κάποιες συνεντεύξεις αυτά ή κάποιοι που λένε σε κάποια YouTube αυτά. Θα δουλέψω περισσότερο. Θα δουλέψω περισσότερο σκληρά. Ένα λεπτό. Ένα προβληματισμό βάζω. Αν δούλευες στο 90, στο 100% πες. Θα πας στο 120%. Στα πόσα καίγεσαι. Γι' αυτό μιλάει αυτή η κάρτα εδώ. Κράτα ισορροπίες. Στη ζωή χρειάζονται και ισορροπίες. Πάνω σου να σας πω ένα παράδειγμα για μένα. Έχω πολλή δουλειά, φίλες και φίλοι. Θα μπορούσα, και άλλο βέβαια, έχω και την προσωπική μου ζωή και τα λοιπά. Θα μπορούσα να ήμουν σε πλήρη ανισορροπία. Θα καιγόμουν. Να σας το πω έτσι. Γιατί τα ταρό, όπως και να το κάνουμε, έχουν καλά, έχουν και θετικά, όπως κάθε πράγμα. Στα ταρό καίγεσαι. Μπορείς να καείς εύκολα. Δηλαδή, άμα είναι να κάνω, να το πω έτσι ως εξής, ας το πω, αν να κάνω 18 ώρες την ημέρα ταρό, παιδιά, εγώ μετά βγαίνω όχι καμένος, δηλαδή ο εγκέφαλος δεν υπάρχει πλέον, έχει φύγει εκτός. Μετά από, να σας πω ως εξής, δηλαδή μετά από 3, 4, 5 προβλέψεις, ας το πούμε, μετά ο εγκέφαλος όχι καίγεται, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε κάθε εργασία. Αλλά επειδή μιλάμε για ενέργειες τώρα και για ταρό, και εκεί χρειάζεται, μάλλον να το πω διαφορετικά, okay, εντάξει, παντού χρειάζεται μια ισορροπία. Και εδώ σημαίνει και επιλογές στη ζωή σου. Έχεις επιλογές. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει βγει δύο εδώ και δύο εδώ. Εδώ έχει αλλάξει, έχει γίνει μια αλλαγή. Εδώ έχεις αυτό το δύο. Για το μέλλον σου βγαίνει ένα άλλο διάρρη που σημαίνει έχω επιλογές. Μην ανησυχείς, έχεις επιλογές. Αν σε απασχολούν, γιατί φαίνεται ότι σε απασχολούν πολύ τα επαγγελματικά εδώ, σημαίνει ότι έχεις επιλογές. Θα έχεις επιλογές. Υπομονή όμως θέλει. Όταν έχουμε δύο κάρτες γης, αρχίζει και ανεβαίνει ο χρόνος στην υπομονή. Sorry, παιδιά, έτσι είναι. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε στο επόμενο. Πού να συγκεντρωθώ, πού να ρίξω την ενέργειά μου, πού, τι πρέπει να κάνω. Α, μάλιστα, εδώ έχει βγει ένα άλλο τριάρι. Προσέξτε τώρα τους συγχρονισμούς. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Δύο τριάρια, δύο διάρια, έτσι. Λοιπόν, καλά, είναι άλλο το νούμερο εδώ, αλλά θέλω να πω ο πυρήνας δηλαδή. Εδώ έχει βγει ο κρεμασμένος. Δες τα πράγματα από άλλο μάτι, λέει εδώ. Δες τα διαφορετικά. Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας έχει τη διάσταση, αν θέλετε, να μας τυφλώνει. Να μας καλύπτει την αλήθεια. Αυτή είναι η δουλειά του Ποσειδώνα. Στην αστρολογία ο Ποσειδώνας δεν θεωρείται κακός πλανήτης, να το πω κακή ενέργεια. Είναι όμως συμβολικά, πάντα μιλάμε συμβολικά, είναι ο πλανήτης ο οποίος κρύβει την αλήθεια. Ρίχνει ένα πέπλο. Γιατί κάτω-κάτω στη θάλασσα, στα σκοτεινά βάθη της θάλασσας, ποιος ξέρει τι υπάρχει εκεί.
Ξέρουμε, αλλά το λέμε, σας το λέω, το λέω συμβολικά. Τι γίνεται εκεί που δεν μπαίνει το φως του ήλιου, που δεν μπορεί να το διαπεράσει. Ε? Εδώ όμως σημαίνει χρόνος, σημαίνει εκπαίδευση, σημαίνει μόρφωση, το βλέπω διαφορετικά, σημαίνει ότι επαναπροσδιορίζομαι. Προσέξτε, αυτό μου ήρθε. Επαναπροσδιορίζομαι στη ζωή, παιδιά. Επαναπροσδιορίζομαι στην εργασία μου. Επαναπροσδιορίζομαι σε αυτά τα οποία γνωρίζω, μήπως πρέπει να αλλάξω, μήπως πρέπει να μάθω κι άλλα πράγματα. Που σημαίνει να μάθω κι άλλα πράγματα. Κάνω υπομονή, βέβαια σημαίνει ότι περιμένω. Εδώ σημαίνει και αυτό περιμένω, έτσι. Αυτός περιμένει εδώ. Λοιπόν, άρα είναι μία κάρτα η οποία είναι πολύ δυνατή ενέργεια, που λέει επίσης και το εξής. Η γνώση είναι δύναμη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο επόμενο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα γενικά? Για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Εδώ, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Και το αποτέλεσμα είναι ένας βασιλιάς πεντάκτηνο. Λοιπόν, εάν τα προσθέσω, προσέξτε, αν κάνω 3 και 2, 5, 3 και 2, 5, μας κάνουν 5, βέβαια υπάρχουν και τα υπόλοιπα, αλλά για να κάτσω να κάνω και κάτι άλλο, 4, 7, 10, 1, ναι, εντάξει, λοιπόν. Εδώ σημαίνει το 5, λοιπόν, ο αριθμός 5, είναι ένας βασιλιάς, λοιπόν, μπαστούνι, πολύ δυνατός, αρχηγόπουλο, leader, αρχηγικές τάσεις. Όταν λέμε αρχηγικές τάσεις, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει το σπαθί του και θα αρχίσει να κόβει κεφάλια. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα αρχίσει να φωνάζει, έτσι. Ηγούμε σημαίνει, λέω και καλά λόγια, ηγούμε σημαίνει επίσης δίνω στον άλλον και κίνητρο. Ηγούμε σημαίνει, λέω με κάποιο τρόπο κάποια πράγματα στα οποία θα τον κάνω τον άλλον να νιώσει καλά. Ηγούμε μιας κατάστασης. Ηγέτης δεν είναι αυτό που λέμε, παιδιά, ο natural leader, ο φυσικός ηγέτης και αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί πολλές φορές μιλάμε και με ωραία λόγια και υπερβολικά και υπερβολές. Εδώ δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται, εντάξει, στο θρόνο του, έχει αποκτήσει δύναμη, έχει καταλάβει. Αυτό το μπαστούνι που κρατάει είναι πραγματικά μαγικό ραβδί. Στις κάρτες ταρό της φωτιάς, οι αποτυπώσεις της φωτιάς, δηλαδή που είναι πρόσωπα, η αυλική δηλαδή, τα πρόσωπα αυλής, κρατάνε μαγικό ραβδί. Όντως είναι μαγικό ραβδί και μπορώ να κάνω μαγικά. Και μπορώ να στείλω την ενέργεια μακριά. Τι σημαίνει όμως αυτό για σας? Σημαίνει ότι μέσα από γνώσεις, μέσα από εμπειρίες, μέσα από διαίσθηση, μέσα από όλα αυτά, μέσα από το να καταλάβω τι γίνεται, τι συμβαίνει στη ζωή μου, αποκτώ δύναμη, αποκτώ, ανεβαίνει η ενέργειά μου, δεν επηρεάζομαι όπως παλιά επηρεαζόμουν τόσο πολύ, έχω αποκτήσει εμπειρία, ξέρω τι θέλω στη ζωή και με βοηθάει λοιπόν. Και μπορώ να πάρω αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν το δρόμο μου εκεί που πρέπει να πάω. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ δυνατή ενέργεια εδώ, μια πολύ δυνατή, πολύ δυνατές κάρτες, ας το πω. Εδώ τώρα δείχνει το παρόν, δείχνει το γενικότερο μπέρδεμα. Εντάξει, είναι κάτι προσωρινό όμως. Μπορεί να είναι οι 2 μήνες, ας το πούμε. Ή να έχεις περάσει 2 μήνες περίεργους. Αυτό επίσης που δείχνει τώρα είναι το παρελθόν, που είναι το 3, που δείχνει ότι εντάξει, επαγγελματικά θέματα, ίσως λίγο η σταθερότητα. Χρειάζεται, ίσως χρειάστηκε να δεις κάποιον ειδικό, να πας κάπου εσύ, έναν ειδικό. Μπορεί να είναι ψυχολόγος, μπορεί να είναι λογιστής σου, μπορεί να είναι τόσα πράγματα. Γιατί πρέπει να πάρεις κάποιες συμβουλές για να βγεις και να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Έτσι δεν είναι? Εδώ είναι το μέλλον, το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι από τις πολύ καλές κάρτες. Είναι από τις αισιόδοξες κάρτες, γιατί μπορεί να υποσχεθούν επίσης και εξισορρόπηση εαυτού, αλλά ότι πας και κάπου αλλού καλά. Και επίσης δείχνει τώρα αυτό εδώ πέρα τη λογική που υπάρχει από πίσω, να μάθεις. Ίσως χρειάστηκε να θυσιάσεις από το χρόνο σε αρκετά πράγματα τον ελεύθερο σου χρόνο για να μάθεις κάποια πράγματα, αλλά όμως δες τη δυναμική σου. Δηλαδή όλα, αν παρατηρήσετε, πάνε έτσι, κάνουν ένα κύκλο κατά κάποιο τρόπο και πάνε πάνω. Δεν είναι τυχαίο, σας λέω αυτό το ρίξουμε, έχει πολλές αυτές, το οποίο είναι η δύναμη, η υπευθυνότητα, η γνώση, η διέστηση, και κατευθύνω την ενέργειά μου εκεί που πρέπει να πάει για να πετύχω το σκοπό μου.
Αλλά αυτή η ενέργεια που στέλνω είναι θετική, παιδιά. Προσέξτε, να είναι θετική. Αν είναι αρνητική, έρχεται κάρμα. Αυτό πρέπει να αντιληφθείς. Δυνατό, μπομπά, εξαιρετικό. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, και στο επόμενο. Λοιπόν, να τα μαζέψουμε. Και να πάμε στο τέταρτο deck. Είπαμε, ανακρίνουμε κατά κάποιο τρόπο εδώ τις κάρτες ταρό. Τους παίρνουμε έτσι συνέντευξη, τις ρωτάμε να μας πούνε αυτό που χρειάζεται εσείς να ξέρετε, να ακούσετε αυτή την περίοδο. Εντάξει, και να εμπνευστούμε και να πάρουμε συμβουλές, να πάρουμε απόψεις, κάποιες καταστάσεις έτσι λίγο να επιληθούν. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία λοιπόν. Και πάμε. Απ, γιατί δεν θες, γιατί μου κόλλησες. Θα σε μαλώσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Πρώτη κάρτα. Είναι η κατάσταση, η τωρινή κατάσταση. Για μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε να επιλέξουμε την πρώτη μας επιλογή. Η οποία είναι ποια είναι η τωρινή κατάσταση, έτσι, για να δούμε. Το πρώτο μας χαρτί, η τωρινή κατάσταση, η οποία είσαι εσύ και περνάς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, okay, εντάξει, βγήκανε δύο κάρτες μαζί. Λοιπόν, αυτές οι δύο κάρτες μαζί είναι ιδιαίτερες. Η μία είναι η ευλογία γενικότερα, αλλά και η κατάσταση αναμονής, όπως σου λέει εδώ τα πράγματα στη ζωή, τα θαύματα, δεν βλέπεις εδώ πέρα αυτή τη... Εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα, τα δύο τα κύπελα, τα θαύματα στη ζωή γίνονται, συμβαίνουν, αλλά πολλές φορές γίνονται λίγα-λίγα, λίγο-λίγο, μικρά-μικρά. Γιατί ο δρόμος προς τον ήλιο είναι μακρύς, εδώ ο δρόμος, η διαδρομή σου λοιπόν. Αλλά από την άλλη έχεις μεγάλη ευλογία, αυτό είναι πολύ καλό. Η δεύτερη κάρτα είναι και αυτή πάρα πολύ καλή, είναι η εξισορρόπηση. Είσαι σε μια κατάσταση όπου θέλεις να εξισορροπήσεις κάποια πράγματα, να ισορροπήσεις τη ζωή σου, τα επαγγελματικά σου, έτσι. Δείχνει μια υπομονή που η οποία υπάρχει, γιατί και εδώ λέει υπομονή και εδώ λέει υπομονή. Χρειάζεται λοιπόν να αντιληφθείς ότι τα θαύματα γίνονται, αλλά γίνονται στην κατάλληλη χρονική στιγμή κιόλας. Δεν γίνεται πολλές φορές όταν τα θέλουμε εμείς, γίνεται όταν είναι όριμες εκείνες οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Όμως είναι δύο καλές κάρτες τώρα αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δείχνουν την κατάστασή σου. Εντάξει, ποια είναι η πρόκληση όμως, για να δούμε. Η πρόκληση λοιπόν είναι ένας ιεροφάντης, μάλιστα. Εδώ τώρα, ο ιεροφάντης έχει να κάνει, εδώ τι έχουμε, το ξώτη, εδώ έχουμε ζώδια γης και εδώ έχουμε ταυροζώδιο του ταύρου. Μιλάμε τώρα για ζώδια, για οροσκόπους κτλ. Αν κάπου αυτό κάπου σε ενδιαφέρει. Ο Ιεροφάντης είναι μία από τις κάρτες, οι οποίες δηλώνουν γάμο, επικοινωνία, δίδαγμα, διδαχή, διδασκαλία, δηλώνουν την ένωση, δηλώνουν επίσης την πίστη κτλ. Εσύ λοιπόν έχασες την πίστη σου μάλλον. Κάπου έχασες την πίστη σου στη διαδρομή. Σαν να λες υπάρχει Θεός για μένα τελικά. Είμαι εγώ ευλογημένος ή μόνο είναι ευλογημένοι κάποιοι άλλοι άνθρωποι, έτσι. Υπάρχει για μένα κάποιο πράγμα το οποίο θα μου δώσει και δύναμη και σε μένα. Δεν είναι κακή κάρτα. Είναι καλή κάρτα. Αλλά αυτό που νιώθω και λέω, σαν διέστηση τώρα το λέω περισσότερο, είναι ότι κάπου έχασες λίγο την πίστη σου, την εμπιστοσύνη σου, ότι πιστεύεις ότι δεν έχεις ακόμα ολοκληρωθεί, δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτά που θέλεις, κάπου υπάρχει ένα εμπόδιο και σαν λες μέσα Θεέ μου, εμένα με βλέπεις, εμένα με βοηθάς, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό λαμβάνω, αυτό λέω λοιπόν. Από την άλλη, αυτό που έχει να σου πει αυτή η κάρτα είναι πίστευε και προχώρα. Για να πάμε και στην επόμενη κάρτα. Η τρίτη κάρτα, που είναι η καθοδήγηση. Ποια είναι η καθοδήγηση λοιπόν? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρίξιμο. Ποια είναι η καθοδήγηση? Είναι η ευτυχία. Να βρεις την ευτυχία και αυτά που σε γεμίζουν στην ψυχή και στην καρδιά σου
Είναι η οικογένεια, να το φέρω πιο κοντά να το δεις, είναι η οικογένεια, είναι ό,τι σε κάνει εσένα χαρούμενο, τα παιδιά είναι, η γυναίκα σου είναι, ο άντρας σου είναι, τι είναι αυτά που, είναι, που σε κάνουν χαρούμενο. Εδώ λοιπόν τώρα τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν μια ιστορία και αυτή η ιστορία στο πούμε, σαν να λέει ότι γάμος, ευλογία, εξισορρόπηση, ευτυχία. Δείχνει αυτή την ιστορία εδώ, δείχνει αυτά τα γεγονότα. Κάπου όμως λίγο εδώ, κάπου λίγο εμένα με μπερδεύει πάντως. Αυτή η κάρτα εμένα κάπου με μπερδεύει, κάπου με δυσκολεύει. Ο Ιεροφάντης. Σε αυτή την περίπτωση, έτσι, σε αυτό το ρίξιμο. Προβλήματα που αντιμετώπιζες, δυσκολίες που είχες στις σχέσεις, στο γάμο, ένας γάμος περίεργος, ένας γάμος ο οποίος μπορεί να έγινε ενώ δεν ήθελε, ένας γάμος που παίζει ναι, αλλά τελικά το έπαιζε με βαριά καρδιά εκ των υστέρων. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Άνθρωποι είμαστε, εννοείται έτσι, και ο καθένας βρίσκεται σε μια κατάσταση λίγο περίεργη, λίγο δύσκολη. Ή σημαίνει και το άλλο. Για να πάμε, είπαμε, η ρίζα είναι η ίδια, οι αποχρώσεις είναι διαφορετικές. Δεσμεύτηκε σε κάτι το οποίο σε δυσκόλεψε. Αυτό εννοεί. Δεσμεύτηκε σε κάτι το οποίο ίσως να μην ήσουν και έτοιμος έτοιμοι. Παρόλα αυτά όμως, επειδή έχεις πολύ καλά χαρτιά μέχρι στιγμής, σε βοήθησε να το ξεπεράσεις όλο αυτό. Για πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι, πού πρέπει να συγκεντρώσεις, πού πρέπει να στρέψεις εσύ την ενέργειά σου, πού πρέπει να στραφεί η ενέργειά σου. Δεν σημαίνει ότι κακοπερνάς, δείχνει όμως μια δυσκολία μέσα σου, εσωτερική σύγκρουση, μια ένταση. Και άλλος άσος, παιδιά, οι άσοι σήμερα πάνε και έρχονται λοιπόν. Είναι φοβερό όντως να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει ένας συντονισμός. Καλά, πάντα υπάρχουν συντονισμοί, αλλά εδώ υπάρχει ένας ιδιαίτερος συντονισμός. Και αυτό που λένε τα ταρό είναι με τους άσους που έχουν πέσει σε όλα τα ρηξίματα. Εδώ είναι η δύναμή σου. Είναι η αξία σου. Είναι ο σκοπός σου. Και είναι ο άσος ξυφών. Ο άσος ξυφών δεν μασάει. Ο άσος ξυφών είναι μάγκας. Είναι από τους μάγκες, έτσι. Οι άλλοι άσοι και οι άλλοι άσοι είναι φανταστικοί, είναι, αλλά εδώ αυτός είναι μάγκας. Εδώ είναι, σου λέει, κοίταξε να δεις, δεν μασάω τώρα, λοιπόν θα πάμε, θα κάνουμε και θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Άρα πρέπει να συγκεντρώσεις όλη σου τη δύναμη στην αξία σου, στη δυναμική σου, στις αποφάσεις σου, στις πρωτοβουλίες σου. Αλλά από την άλλη, ρε φίλε, όμως, βγαίνει ένα πολύ δυνατό ρήξιμο, το οποίο σου δείχνει ότι έχεις εύνοια αυτή την περίοδο. Και αυτή η εύνοια, επειδή είναι ο άσος εδώ που δείχνει και τη δύναμη, αυτή η δυναμική μπορεί να είναι μέσα στον επόμενο μήνα. Για πράγματα που θέλεις ίσως να καταφέρεις. Σε οποιοδήποτε μιλάμε επίπεδο, έτσι. Μπορεί να είναι επανασύνδεση, μπορεί να είναι να ξεκαθαρίσω τα θέματα του γάμου, μπορεί να είναι να ξεκαθαρίσω τα θέματα σχέσεων, μπορεί να είναι επαγγελματικά. Κάτι είναι λοιπόν σημαντικό, αυτό σου λένε εδώ οι κάρτες, αυτό το μήνα το οποίο θα έχεις απίστευτη δύναμη. Αλήθειες εδώ, σημαίνει και αλήθειες. Θα σου λένε ψέματα και θα φαίνονται οι αλήθειες αμέσως. Θα σε δουλεύουν οι άλλοι και θα εμφανίζονται αμέσως. Θα τα μαθαίνεις εκείνη τη στιγμή, στο επόμενο δευτερόλεπτο. Πώς? Με αυτό εδώ πέρα τον τρόπο, το μαγικό που σε προστατεύει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα γενικότερα αυτής της κατάστασης εδώ, μισό λεπτό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Και το αποτέλεσμα, λοιπόν, είναι καθαρά εδώ βγαίνει ένας βασιλιάς πεντάκτηνο, ο οποίος έγινε μάγκας. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο είναι αυτός που έχει μπλαζέ ύφος. Είναι αυτός ο οποίος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο, εντάξει, έχει γνωριμίες, έχει φράγκα, έχει καταξιωθεί, έχει τίτλο, έχει αυτά. Αλλά όμως, σου λέω, σαν αποτέλεσμα είναι, θα τα αποκτήσεις, θέλει όμως και μια ωριμότητα. Θέλει και μια άλλη προσέγγιση, θέλει και μια ηρεμία. Και θέλει να πάρεις τις σωστές αποφάσεις στην κατάλληλη στιγμή, όχι παρορμητικά. Σαν να σου λέει στον επόμενο μήνα, πήγαινε με δύναμη, αλλά θα δικαιωθείς. Και θα δεις ότι είσαι σε ένα στέρεο έδαφος, να το πάμε έτσι. Για πάμε να δούμε τώρα τη διπλή κατάσταση αυτής της κάρτας. Αυτή είναι η τωρινή σου κατάσταση. Είσαι σε μια κατάσταση όπου μπορεί να είναι μια σχέση, μια επισημοποίηση σχέσης, κρατάς ισορροπίες, νιώθεις ότι πρέπει να κρατήσεις τις ισορροπίες σε μια σχέση, σε μια συνεργασία ή οτιδήποτε. Δεν είναι όμως κακές κάρτες, δείχνει όμως μια δυσκολία, δείχνει μια προσπάθεια, κάπου λίγο υπάρχει ένα ζωράκι, ας το πούμε. Το παρελθόν σου είναι ένας ιεροφάντης,
όπου στο κάτω-κάτω της γραφής όλα κάποια στιγμή τα πράγματα έρχονται στο φως, εμφανίζονται δηλαδή, έρχονται. Το μέλλον σου είναι συγκλονιστικό. Το μέλλον σου είναι πάρα πολύ καλό. Είναι η ευτυχία, είναι να ευτυχήσεις δηλαδή. Και αν κάνω αυτό είναι 10, το κάνω 1 και αυτό 1, σημαίνει το άξιζες, αξίζει. Εντάξει. Αξίζει η κατάσταση δηλαδή, αξίζει όλο αυτό το οποίο γίνεται. Στη συνέχεια, αν πάμε εδώ πέρα στο ποια είναι η λογική πίσω από όλα αυτά, ποια είναι η αιτία δηλαδή, είναι ώστε εσύ να μάθεις, να διεκδικείς, να ξεχωρίζεις την αλήθεια από το ψέμα, αλλά και να προχωράς με τη μαγιά σου, με τη δύναμή σου. Και βεβαίως τώρα ποια είναι η δυναμική σου. Η δυναμική σου είναι πολύ καλή. Πάμε πάλι. Εδώ έχει να κάνει. Ποια είναι η δυναμική σου. Θες φραγκά. Θες τίτλο. Θες εξειδίκευση. Θες να αποκτήσεις πράγματα. Θες σταθερότητα στη ζωή σου. Θες μια οικονομική άνεση. Θέλεις να κοινωνικοποιηθείς. Να αποκτήσεις έναν ευρύτερο κύκλο. Στη σημερινή εποχή, παιδιά, γίνονται πολύ πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται να τρέχεις, να το πω έτσι, από εκδήλωση σε εκδήλωση. Υπάρχουν τα social media, υπάρχει εκείνο, γνωριζόμαστε, κάνουμε, μιλάμε, ένα email από εδώ, από εκεί, τσουκ τσουκ. Και εδώ βεβαίως σημαίνει και σταθερότητα, πρόσεξε. Σταθερότητα στη σχέση, ωριμότητα, μια σοβαρότητα στη σχέση. Σημαίνει, πατάω πάνω σε ένα στέρεο έδαφος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καθοριστικό, πάρα πολύ ξεκάθαρο. Πολύ ιδιαίτερο. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε καλά. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Άντε λοιπόν και στο Hollywood που λένε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.